Χάρη στο τηλεσκόπιο James Webb, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία για την επιφάνεια του Χάροντα, του μεγαλύτερου φεγγαριού του Πλούτονα. Χάρη στο τηλεσκόπιο James Webb, οι αστρονόμοι μπόρεσαν να ανιχνεύσουν διοξίδιο του άνθρακα και υπεροξίδιο του υδρογόνου στην παγωμένη επιφάνεια του Χάροντα. Ο Χάρον ανακαλύφθηκε το 1978 και από τότε έχει μελετηθεί αρκετά. Μέχρι τώρα, οι επιστήμονες είχαν ανιχνεύσει νερό σε μορφή πάγου, στοιχεία που φέρουν αμμονία και κάποιες οργανικές ενώσεις. Ωστόσο, τώρα μια ερευνητική ομάδα από το Southwest Research Institute ανακάλυψε διοξίδιο του άνθρακα και υπεροξίδιο του υδρογόνου, αξιοποιώντας το όργανο Near Infrared Spectrograph του James Webb. Ο Χάρον είναι ένα μεσαίου μεγέθους ουράνιο σώμα και βρίσκεται στη ζώνη του Κάιπερ, που αποτελείται από παγωμένα συντρίμια, κομήτες και νάνους πλανήτες, στην άκρη του ηλιακού μας συστήματος. Σε αντίθεση με πολλά από τα μεγαλύτερα αντικείμενα στη ζώνη του Κάιπερ, η επιφάνεια του Χάροντα δεν καλύπτεται από πτυτικούς πάγους, προσφέροντας στους επιστήμονες πολύτιμες γνώσεις για τις επιπτώσεις του ηλιακού φωτός και των κρατήρων στον Χάροντα και άλλα παρόμοια σώματα. Χρησιμοποιώντας δεδομένα του James Webb και προηγούμενα στοιχεία, οι ερευνητές μπόρεσαν να ανακαλύψουν το διοξίδιο του άνθρακα και υπεροξίδιο του υδρογόνου στην παγωμένη επιφάνεια του Χάροντα. Η επιφάνεια του Χάροντα, όπως αποκαλύφθηκε από την αποστολή New Horizons της NASA το 2015, διαθέτει πολυάριθμους κρατήρες που περιβάλλονται από φωτεινά ejecta blankets, πλούσια σε πάγο και ενώσεις με αμμονία. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το ανώτερο στρώμα διοξιδίου του άνθρακα προέρχεται από το εσωτερικό και εμφανίζεται στην επιφάνεια μέσω των προσκρούσεων και των κρατήρων. Επιπλέον, το διοξίδιο του άνθρακα είναι γνωστό ότι υπάρχει σε περιοχές του πρωτοπλανητικού δίσκου, από τον οποίο σχηματίστηκε το σύστημα του Πλούτονα. Το γεγονός ότι δεν είχε ανακαλυφθεί από το New Horizons της NASA το 2015 έχει προβληματίσει τους επιστήμονες. Αυτό που έκανε περισσότερη εντύπωση στην ερευνητική ομάδα ήταν η ανίχνευση υπεροξιδίου του υδρογόνου στην επιφάνεια του Χάροντα. Η παρουσία υπεροξιδίου του υδρογόνου στον Χάροντα δείχνει ότι το παγωμένο νερό στην επιφάνεια μεταβάλλεται ενεργά από το φως του ήλιου, τα ενεργητικά σωματίδια από τον ηλιακό άνεμο και τα ρεύματα φορτισμένων σωματιδίων, πέρα από το ηλιακό σύστημα, που ονομάζονται γαλαξιακές κοσμικές ακτίνες. Το James Webb θα συνεχίσει να μελετά τον Χάροντα και οι επιστήμονες θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να κατανοήσουν καλύτερα τα παγωμένα σώματα στη ζώνη του Κάιπερ. Με την προηγμένη τεχνολογία και τις δυνατότητές του, αυτό το τηλεσκόπιο υπόσχεται να αποκαλύψει ακόμα πιο συναρπαστικά πράγματα για αυτούς τους μακρινούς κόσμους τα επόμενα χρόνια.